Μόνο δεν χάθηκε απομακρυνόμενο από την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων κατ' εντολή τη Άγκυρα, αλλά καρφώνει ανοιχτά Ερτογάν και συνεργάτε, ο Μουσταφά Κιντζή. Όπω αποκαλύπτει τη συνέντευξή του σε κοινή του ΖΕΝ, η Άγκυρα ξέσπασε την οργή τη παρεμβαίνοντα άμεσα για απομάκρυνσή του, όταν παρακούοντα, όπω είπε, την εντολή που έλαβε στο Κράμ Μοντανά για να βάλει τέλο τη λύση Ομοσπονδία, μετέβη στο Βερολίνο για την τριμερή με Αναστασιάδη. Μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στο Βερολίνο, η οποία έβαζε ξανά στι ράγε το εκτροχιασμένο τρένο. Όμω οι αξιωματούχοι τη Τουρκία δεν ήταν ευχαριστημένοι από την διεξαγωγή τη εν λόγω συνάντηση. Εάν παρέμενα στα καθήκοντά μου, θα συνέχιζα πάνω στο πλαίσιο του Βερολίνου. Αυτό είναι ένα από του βασικού λόγου τη παρέμβαση στι εκλογέ, για να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα του επέτρεπε να πούν ότι ο τουρκικό λαό τη Κύπρου δεν θέλει ομοσπονδία πλέον χρησιμοποίησαν όλε τι δυνατότητε μια χώρα 80 εκατομμυρίων για να σφετεριστούν την βούληση του λαού. Η Τουρκία συνεχίζει δεν έχει στην ατζέντα τη την αναγνώριση των κατεχομένων. Αυτό, αν ήθελαν, θα το έπραταν ήδη, λέει. Ξεκάθαρο στόχο η προσάρτηση. Αυτό είναι ο στόχο στο πίσω μέρο του μυαλού του. Να καταστεί επαρχία τη Τουρκία. Κάτι που γίνεται πιο εμφανέ με τη συντήρηση του αδιεξόδου. Η εξάρτηση αυξάνεται όλο και περισσότερο. Κατά την διάρκεια συνάντησή μα με τον πρόεδρο τη Τουρκία, κύριο Ορτογάν, μου είπε. Πέραν των 100 χωρών αναγνώρισαν το Κόσοβο. Ε, και τι έγινε. Οι διαφωνίε με την τουρκική διοίκηση δεν βρίσκονται στι λεπτομέρειε, αλλά επί τη ουσία. Και η πηγή του κακού συνεχίζει είναι ο απόλυτο συγκεντρωτισμό του Ερτογάν, σημειώνοντα μάλιστα τι σοβαρέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πλέον στην Τουρκία υπάρχει μόνο μία αρχή, μόνο ένα άνδρα. Αυτό είναι όχι απλά λάθο, αλλά ιδιαίτερα επιζήμιο. Όχι μόνο για του πολίτε εδώ, αλλά και για την Τουρκία. Ουδή το αξίζει. Κανένα αντιδημοκρατικό απολυταρχικό καθεστώ διαρκεί για πάντα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο φεύγει από την εξουσία. Φυσικά εναπόκειται στον τουρκικό λαό η αλλαγή του καθεστώτο. Η ευκαιρία για λύση δεν χάθηκε ακόμα, λέει. Μπορούμε να μετατρέψουμε το νησί μα σε παράδεισο. Δεν αξίζουμε τα όσα μεθοδεύουν και αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στου Κυπρίου το μήνυμα που στέλνει.